οποία να σέβεται και το δράμα των προσφύγων αλλά και τις ανάγκες των χωρών, γιατί δεν γίνεται, το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, η Ελλάδα να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα μόνη της. Βλέπουμε ένα μήνυμα το οποίο προσπαθούμε να δώσουμε σε όλη την Ευρώπη, ότι το πρόβλημα είναι κοινό, ότι οι πρόσφυγες δεν μπορούν να πνίγονται στα νερά του Αιγαίου και να περιμένουν τους Ευρωπαίους να πάρουν εκείνες τις αποφάσεις που θα σώσουν τις ζωές τους. Οπότε χρειάζεται συνυπευθυνότητα, χρειάζεται κοινή δράση, χρειάζεται συντονισμός και κυρίως χρειάζεται ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Και βέβαια χρειάζεται και συνεργασία με την Τουρκία, γιατί δεν είναι δυνατό η Ελλάδα που βρίσκεται στο διάδρομο των προσφυγικών ροών να αναλαμβάνει όλη την ευθύνη και η Τουρκία, η οποία είναι η πόρτα αυτών των ροών, να μην συνεργάζεται με τη χώρα μας. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να καταδείξουμε σε μια συγκυρία πολύ δύσκολη και σε μια συγκυρία όπου η μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρώπης, αντί να αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους απέναντι και στους πολίτες τους, απέναντι και στην παγκόσμια κοινότητα, προσπαθούν να μεταφέρουν το πρόβλημα στην πόρτα του διπλανού τους. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις και την επόμενη. Κάτι, δεν ξέρω και εμείς τι θα κάναμε, βέβαια, αν δεν είχαμε τα θαλάσσια σύνορα. Δηλαδή και εμείς θα μπορούσαμε, αν δεν είχαμε θάλασσα σύνορα, όπως ήδη έχουμε κλείσει τον Εύρο επάνω, να κλείσουμε και τα υπόλοιπα. Γιατί το λέμε αυτό τόσο πολύ για τις άλλες χώρες? Το λέμε αυτό στις άλλες χώρες, επειδή αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τους δεχτούμε, διότι έρχονται από τη θάλασσα και οι πάρα πολλοί πνίγονται. Κυρία Κατσίμη, δεν είναι μόνο ζήτημα γεωγραφικής θέσης. Η γεωγραφική θέση προφανώς στην περίπτωση της Ελλάδας παίζει το ρόλο της, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερες οι προσφυγικές ροές από αυτές που μπορεί να αντέξει η χώρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε στην Ευρώπη, και το έχουμε δει αυτό τα τελευταία χρόνια και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, να έχει στρωθεί το έδαφος σε ακροδεξιές λογικές και σε ένα ρατσιστικό λόγο, ο οποίος στο εσωτερικό αυτών των χωρών βρίσκει πάτημα για να εμποδίσει λύσεις οι οποίες θα σέβονται την κοινή και υπεύθυνη στάση που πρέπει να καταδείξει η Ευρώπη. Οπότε δεν είναι μόνο ζήτημα γεωγραφικής θέσης, θα σας έλεγα ότι δεν είναι καθόλου ζήτημα γεωγραφικής θέσης, είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Και αυτή τη στιγμή συγκρούνται δύο αντιλήψεις στην Ευρώπη. Μία αντίληψη η οποία αντιλαμβάνεται την Ευρώπη ως χώρο δημοκρατίας, όπου πρέπει να γίνονται τα δικαιώματα και των προσφύγων σεβαστά, και μια άλλη αντίληψη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα μειοψηφίσει, που θεωρεί ότι μέσα από τους εθνικούς εγωισμούς και μέσα από ύψωμα φραχτών, οι οποίοι σκορπίζουν τη δυστυχία που έχουμε δει, θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται έτσι. Ίσα-ίσα νομίζω ντροπιάζεται ολόκληρη η Ευρώπη. Μάλιστα, κυρία Σβίγκο, επανέρχομαι στο αρχικό μου ερώτημα. Αυτό που σας έθεσα στην αρχή, λέγοντας ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά αυτή τη στιγμή. Πάνε και έρχονται οι επίσημοι, οι ψηλοί προσκεκλημένοι της χώρας μας να βρεθεί η πολιτική συμφωνία. Τι γίνεται? Έχουν βρεθεί αυτά τα ισοδύναμα? Θα τελειώσουν και με ποιο τρόπο θα κλείσουν αυτές οι τρύπες που υπάρχουν? Κοιτάξτε, το να βρεθούν τα ισοδύναμα είναι η δουλειά του οικονομικού επιτελείου και δεν έχει νόημα μέσα από τα τηλεοπτικά κανάλια να κάνουμε μια συζήτηση, να βρεθεί το τάδε, να γίνουν προτάσεις για το ισοδύναμα. Αυτή τη στιγμή είναι η διαπραγμάτευση, είναι μια διαδικασία εν εξελίξη. Αυτό που έχει τονίσει σε όλους τους τόνους η ελληνική κυβέρνηση και αυτό που τονίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν εκείνα τα ισοδύναμα τα οποία δεν θα δημιουργούν παραπάνω προβλήματα, αντίθετα θα λύνουν προβλήματα. Και βέβαια στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή δίνουμε μια τεράστια μάχη για τα κόκκινα δάνεια. Δεν γίνεται, οι αδύναμοι συμπολίτες μας, εκείνοι οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από την κρίση τα τελευταία 6 χρόνια, να μην προστατευτεί η πρώτη τους κατοικία. Θέση της ελληνικής κυβέρνησης την έχουμε αναπτύξει σε όλους τους τόνους και στις επαφές μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Εχθές και ο ίδιος ο κ. Μοσκοβισή, όπως είχε κάνει και στην τελευταία του επίσκεψη ο κ. Ολάντ, συνέδεσαν αυτό το ζήτημα με την κοινωνική συνοχή. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η οποία έχει πληρώσει περισσότερο από όλους την κρίση, να συνεχίζει να την πληρώνει και μάλιστα με τρόπο ο οποίος
σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Στο να ξεσπιστωθεί αυτή τη στιγμή ο κόσμος, καμία λύση δεν θα δώσει. Ίσα ίσα θα σκορπίσει ακόμα περισσότερο την κοινωνική δυστυχία, από την οποία δυστυχώς έχουμε χορτάσει. Κυρία Σβίγκου, δηλαδή η καινούρια επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης είναι να μην λέει ούτε, να μην αφήνει ούτε να διαραίνει ούτε τίποτα για τα ποιο θα είναι σε δύναμα, πού θα κλείσει η συμφωνία με τους θεσμούς για το συγκεκριμένο ζήτημα των κόκκινων δανείων. Θα τα συζητήσουν πρώτα, θα τα συμφωνήσουν και μετά θα επικοινωνηθούν. Εγώ δεν θα σας πω την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης, θα σας πω τη θέση του κόμματός μας. Όχι, γιατί εδώ πέρα και ένα μήνα με αυτά τα ισοδύναμα κάθε μέρα βγαίνουν άλλα. Η οποία εκφράζεται από την κυβέρνηση και η οποία λέει ότι δίνονται αυτή τη στιγμή καθημερινά μάχες στη διαπραγμάτευση. Τα ισοδύναμα πρέπει να βρεθούν και πρέπει να βρεθούν από εκεί πέρα που δεν θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα από εκεί πέρα που πάνε να λύσουν, και θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα λυθούν οι εκκρεμότητες με τον πλέον πρόσφορο τρόπο για την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Να κάνουμε ένα πρώτο γύρο για να μιλήσουν και όλοι οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι μας, ο κ. Πλαγιωτάκης. Κύριε Πλαγιωτάκη, αυτό το σύριαλ συνεχίζεται τελικά. Το ίδιο είναι το ερώτημα λέω και σε εσάς, που θέτω και σε εσάς. Θεωρείτε ότι υπάρχουν βήματα προς μια σωστή κατεύθυνση ή βλέπετε ένα αδιέξοδο και θα πέσουμε σε τοίχο? Εντάξει, καταρχήν η κυβέρνηση εκλέχθηκε για να κυβερνήσει.